Υπήρξε στην πολυκατοικία. Ζήνα, λόγος σε σένα. Καλησπέρα Κυριάκο, βρισκόμαστε εδώ με τον Θανάση. Ο Θανάσης μένει ακριβώς δίπλα στο διπλανό σπίτι από το οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Ήταν το άτομο που βρισκόταν εντός του μπάνιου την ώρα που έγινε η έκρηξη. Τον έχουμε μαζί μας να μας πει πώς βίωσε το περιστατικό, Θανάση. Ήταν έντρωμα. Ήταν πολύ περίεργο όλο αυτό. Στην έκρηξη, ήσουν στο μπάνιο αρχικά. Ήμουν στο μπάνιο και άκουσα την έκρηξη, σβήσαν όλα τα φώτα, κατάλαβα ότι κάτι έγινε. Και εκείνη τη στιγμή δεν πολύ σκέφτηκα, απλά πετάχτηκα έξω για να δω τι συμβαίνει, να δω τι γίνεται. Στο μεταξύ ήταν και από το παράθυρο καπνούς γύρω μου, οπότε κάτι κατάλαβα ότι έγινε έκρηξη. Βγαίνοντας έξω από τον μπάνιο, είδες ζημιές στο δικό σου σπίτι? Βεβαίως, όλο το σπίτι είχε έρθει στη μεριά του μπάνιου, γιατί το μπάνιο βρίσκεται στην πίσω μεριά του σπιτιού, οπότε από την έκρηξη ήρθαν όλα πίσω. Επομένως από τύχη δεν τραυματίστηκες κι εσύ? Ήταν θέλημα Θεού. Βγαίνοντας έξω είδες καπνούς, άκουσες κάποιον να φωνάζει, ζητούσαν βοήθεια? Είδα καπνούς, είδα συντρίμια, είδα γυαλιά παντού, είδα κόσμο να φωνάζει, να τρέχει δεξιά και αριστερά, να μου με ρωτάνε αν είμαι καλά και καταλαβαίνετε. Τα άτομα που βρισκόταν εντός, του σπιτιού, τα γνώριζες, είχατε σχέσεις? Όχι, εγώ δεν έχω πολύ καιρό εξάλλου εδώ στην περιοχή, οπότε δεν είχα σχέσεις. Απλά ήξερα ότι ήταν μια κοπέλα μέσα, η οποία είναι στο νοσοκομείο, είναι καλά, από ό,τι ξέρω, μάλλον. Να ευχαριστήσουμε τον Θανάση Κυριάκο, διότι αντιλαμβάνομαι ότι βρισκόταν και αυτός σε σοκαριστική στιγμή. Να πούμε ότι υπήρξαν ζημιές και σε άλλα σπίτια, ωστόσο τη μεγαλύτερη ζημιά είχε το σπίτι ακριβώς δίπλα που ήταν του Θανάση Κυριάκου. Ζήνα, κάτι καταληκτικό, έχουμε κάποια νεότερη ενημέρωση σε σχέση με την υγεία των δύο τραυματιών? Κυριάκο, εξ όσων γνωρίζω, το δεύτερο άτομο είναι καλά στην υγεία του. Είχε πάει στο γενικό για προληπτικούς λόγους. Η κοπέλα φέρει εγκαύματα. Νεότερα, ωστόσο, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Άρα, η μία η κοπέλα με τραύματα, ο άλλος για προληπτικούς λόγους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ζήνα Κωνσταντίνου. Πίστοση χρόνου 2 εβδομάδων ζήτησε ενώπιον της Βουλής η ΑΕΚ για να